Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΝΑ. Μαζί θα δούμε και απόψε αναλυτικά τα γεγονότα από ολόκληρη την κεντρική Ελλάδα. Για αρχή θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αθήνα, όπου βρίσκεται, επιστρέφει ουσιαστικά, ο πρόεδρος της ΠΕΔΟ, κύριος Βαγγέλης Τετριμίδας, ο οποίος αρχικά θα συνομιλήσουμε μαζί του για θέματα ενστόλων. Είναι γνωστό ότι ο ίδιος είναι απόστρατος αξιωματικός. Κύριε Τετριμίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Στεριόπουλε. Τελικά θα συνεχίσει αυτός ο εμπεγμός της κυβέρνησης στους ένστολους? Ναι. Με ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Θα συνεχίσει ο εμπεγμός, λέω, της κυβέρνησης προς τους ένστολους? Κοιτάξτε, κύριε Στεριόπουλε, είναι γνωστό βέβαια τι σημεία έχουν πάθει οι ένοπλες δυνάμεις και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας μέσα από το μνημόνιο ως προς τις αποδοχές τους. Είναι η μεγαλύτερη μείωση που έχουν δεχθεί, την έχουν δεχθεί οι ένστολοι. Βέβαια, δεν υπάρχει συνδικαλισμός εδώ, τουλάχιστον στις ένοπλες δυνάμεις, δεν κλείνουν τα στρατόπεδα και είναι τα εύκολα θύματα. Νομίζω ότι και η υπηρεσία προς την πατρίδα και το επάγγελμα, η φύση του επαγγέλματος, μια ιδιαίτερη προσοχή δεν βλάπτει. Αλλά βλέπω όμως τώρα ότι μια απόφαση του Αρείου Πάγου δικαίωσε τους δικαστικούς και τους ένστολους για κάποια πράγματα, για κάποια αναδρομικά, να επανέλθουν οι μισθοί στο επίπεδο του 2012 κλπ. Και δεν ξέρω εάν οι δικαστικοί κάνανε αίτηση ο καθένας ξεχωριστά για να μην παραγραφούν. Σήμερα λοιπόν κατέβηκα στην Αθήνα να κάνω και εγώ την αίτηση για να μην παραγραφούν βέβαια αυτά τα οποία δικαιούνται πλέον οι ένστολοι. Και είδα 1.000-1.500 άτομα μπροστά το νομικό συμβούλιο του κράτους να περιμένουν εναγωνίως να κάνουν την αίτησή τους, να υποβάλουν την αίτησή τους για να μην παραγραφούν. Δεν ξέρω αν οι δικαστικοί... Αυτό που περιγράφεται, κύριε Τετριμίδα, είναι ο ορισμός του εμπεγμού. Ναι, δεν ξέρω αν οι δικαστικοί, κύριε Στεριόπουλε, πήγε ένας εισαγγελέας και έκανε αίτηση στο νομικό συμβούλιο του κράτους. Γιατί οι ένστολοι δεν μπορούσε με άλλο τρόπο, δεν μπορούσε ηλεκτρονικά, δεν μπορούσε να γίνει συνολικά είτε από το Υπουργείο Άμυνας είτε από τα Γενικά Επιτελεία, από οπουδήποτε, να ταλαιπωρούνται οι συνταξιούχοι 80 και 85 ετών να υποβάλουν την αίτηση για να πάρουν κάποια αναδρομικά. Και αν τα πάρουν, κύριε Στεριόπουλε, τι σας έχουν απαντήσει, κύριε Τετριμίδα, τι σας έχουν απαντήσει? Ότι είναι υποχρεωτικό, λέει, πρέπει να γίνει ο καθένας ξεχωριστά, έλεος. Και δεν μιλάμε για 10.000 και 20, μιλάμε για 100.000, 200.000. Αν βάλουμε όλους τους συνταξιούχους όλων των κλάδων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Δηλαδή προσπαθούν να σας πούν να κάνετε το αδύνατο. Και υποχρεούνται ο καθένας να κατεβαίνει στην Αθήνα ή οπουδήποτε να μαζεύονται να κάνουμε τις αιτήσεις. Αλλά πέρα από αυτό, ήθελα να πω ότι και έχω και έγκυρες πληροφορίες, αναδρομικά δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Το μόνο που αν θα κάνει η συγκυβέρνηση ή το μνημόνιο, δεν ξέρω ποιος θα επιβάλλει αυτά, είναι κάποια αύξηση του μισθού, δεν ξέρω σε ποιο βάθος χρόνου και σε πόσα χρόνια. Από εδώ και πέρα τι γίνεται? Από εδώ και πέρα, κύριε Στεριόπουλε, οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν δυνατότητα αντιδράσεων παρά μόνο συναντήσεις με υπουργούς και να τα επιβάλλουν αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε? Αυτό είναι το επάγγελμα του ενστόλου. Ο εμπεγμός συνεχίζεται, κανονικά δηλαδή. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Αλλά μου έκανε εντύπωση σήμερα 1.500 άτομα να βλέπετε ηλικιωμένους συνταξιούχους 80-85 ετών να έρχονται εκεί να επιβάλλουν την αίτησή τους. Έλεος λοιπόν. Είναι λίγο σεβασμός και στους κλάδους αυτούς. Μα είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέμε, ότι κάνουν τα πάντα για να μην δώσουν λεφτά. Προσπαθούν να καθυστερήσουν με κάθε τρόπο οποιαδήποτε διαδικασία. Δεν έχω μια αγωγή, κύριε Στεριόπουλε, και ότι περιμένω κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει όμως, τουλάχιστον να διευκολύνει τη διαδικασία λίγο, να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος. Και λίγο σεβασμός σε αυτούς που έχουν δώσει μια ολόκληρη ζωή στην πατρίδα, φορώντας τη στολή, έτσι. Τι να κάνουμε. Να μην πούμε για το επαγγέλματος τώρα, μια άλλη φορά. Θα τα πούμε μια άλλη φορά, δεσμευόμαστε κι εμείς. Πάμε τώρα δεν είμαστε υπάλληλοι στο σπίτι μας εμείς. Ακριβώς. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι επίσης σημαντικό και επίσης στοχοποιείται. Η αυτοδιοίκηση τουλάχιστον, ο άνθρωπος ο οποίος υπηρετεί πάλι το κράτος. Η αξιολόγηση λοιπόν, κύριε Τετριμίδα, δυστυχώς είναι αναπόφευκτη. Εσείς με τις αποφάσεις που παίρνετε και στα όργανα της ΠΕΔ αλλά και στα όργανα της ΚΕΔΕ δείχνετε αντίθετη με όλο αυτό. Η εφαρμογή όμως θα είναι υποχρεωτική?
Κοιτάξτε, κύριε Σεριόπουλε, να ξεκαθαρίσω δύο πράγματα. Πρώτον, δεν είμαστε αντίθετοι στην αξιολόγηση. Είμαστε υπέρ της αξιολόγησης. Και δεύτερον, πάντα γινόταν αξιολόγηση. Εγώ 8 χρόνια δήμαρχος, κάθε χρόνο αξιολογούσα τους υπαλλήλους. Να το ξεκαθαρίσουμε τώρα, λοιπόν. Μιλάμε για την αξιολόγηση που οδηγεί στην απόλυση, το 15%. Άμα έχουν τέτοιο σκοπό, κύριε Έλληνα και κύριε Σεριόπουλε, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή η ποσόστοση, εκεί είμαστε αντίθετοι. Δεν μπορείς από 10 εργαζόμενους, εκ των προτέρων τους 3 να τους βγάλεις άχρηστους. Ναι, αλλά αυτό. Ναι, αλλά αυτό προσπαθούν να κάνουν. Εσείς τι θα κάνετε? Αυτό προσπαθούν, γι' αυτό είμαστε. Και η ΚΕΔΕ πήρε ομόφωνη απόφαση και τα δημοτικά συμβούλια στο σύνολό της, από ό,τι γνωρίζω, αλλά και η ΠΕΔ πήραν απόφαση ότι δεν θα προχωρήσουμε σε αυτό του είδους την αξιολόγηση. Και από ό,τι μαθαίνω, πιθανόν να γίνουν κάποιες αλλαγές. Πρέπει να βρεθούν κριτήρια σωστής αξιολόγησης. Δεν αντίδραση... είπα ότι όλοι είναι του 10. Αλλά δεν μπορεί όμως η αντίδραση από την πλευρά σας, κύριε Τετριμίδα, θα είναι ουσιαστικά να μην κάνετε αξιολόγηση, τουλάχιστον αυτή που οδηγεί στην απόλυση προσωπικού. Κύριε Στεριόπουλε, πήραμε απόφαση. Δεν θα κάνουμε αξιολόγηση με την εγκύκλιο αυτή που βάζει την ποσόστοση. Είναι ξεκάθαρο το πράγμα. Και από εδώ δεν και πέρα... Δεν μπορώ από 10 υπαλλήλους τους 3 να τους βγάλω 1 έως 6. Ναι. Το 1 έως 6 όταν θα χρειαστεί προαγωγές ή οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρω. Όχι ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι, δεν μπορεί η ποσόστοση να ισχύσει. Θα πρέπει να καθίσουν λοιπόν με διάλογο με όλους τους φορείς, με την ΚΕΔΕ, με τους άλλους αρμοδίους των Υπουργείων, να βρουν κριτήρια σωστής αξιολόγησης. Πρέπει να γίνεται αξιολόγηση, βέβαια πρέπει να γίνεται. Ο καλός να αμείβεται και ο άλλος να μην παίρνει αυτό που δεν δικαιούται. Για την αμοιβή του καλού ούτε λόγο. Δεν κάνει κανένας τουλάχιστον. Αυτό που τους ενδιαφέρει μόνο είναι πώς θα καταφέρουν να πιάσουν τις ποσοστώσεις που έχουν τάξει στην Τρόικα, έτσι δεν είναι? Ναι, γιατί όπως σας είπα εγώ, αξιολόγηση γίνεται. Υπάρχει αξιολόγηση. Η βαθμολόγηση κάθε χρόνο. Είμαστε και υπέρ της αξιολόγησης. Δεν το συζητάμε καθόλου. Αν να βρεθεί ένας τρόπος όμως δίκαιος, σωστός, με κριτήρια που να μπορεί να γίνει σωστά η αξιολόγηση. Το γεγονός τώρα ότι οι Δήμοι με την συγκεκριμένη διαδικασία θα χάσουν, αν χάσουν στο τέλος προσωπικό και τις ελλείψεις που υπάρχουν, τι προβλήματα δημιουργεί? Τι να χάσουν προσωπικό, κύριε Στεγιόπουλε? Εδώ μιλάμε για τους μικρούς καλλικρατικούς δήμους που συνενώδησαν από ακόμα μικρότερους καποδιστριακούς. Δεν υπάρχει προσωπικό, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Ήταν ένα από τα δύο προαπαιτούμενα για την επιτυχία του Καλλικράτη. Τα οικονομικά και η ενίσχυση σε προσωπικό. Αλλά βέβαια η κυβέρνηση το μόνο που έκανε απλόγερα είναι να μας δώσει αρμοδιότητες. Χωρίς πόρους και χωρίς προσωπικό. Νομίζω ότι δεν είναι σωστή η πολιτική αυτή και έχω πει και άλλες φορές, εάν και η τοπική αυτοδιοίκηση απαξιωθεί, που έχει απαξιωθεί, τότε νομίζω ότι το κράτος δεν πάει καλά στο σύνολό του. Το κράτος δεν πάει καλά στο σύνολό του, αυτό είναι σίγουρο, με τον τρόπο τουλάχιστον που μεταχειρίζεται και το προσωπικό αλλά και τους ανθρώπους που ασκούν διοίκηση για να βελτιώσουν την ποιότητα των πολιτών. Των πολιτών αυτό, γιατί ο θεσμός... Σκοπός αυτός δεν είναι ούτως ή άλλως στο τέλος. Είναι κοντά στον πολίτη, στην καθημερινότητα. Εάν έχει δυνατότητα να τον βοηθήσει και να στηρίξει το κοινωνικό κράτος και να λύσει τα προβλήματα των δημοτών, τότε νομίζω ότι φεύγουμε από το ρόλο μας. Σε ό,τι αφορά την προσπάθεια που γίνεται σε πολλές περιπτώσεις για τάξιμο τώρα τελευταία, οσμίζεστε προεκλογικό κλίμα? Κοιτάξτε να δείτε, οι εκλογές ανά πάσα τιμή μπορεί να γίνουν. Βέβαια είναι ευθύνη της συγκυβέρνησης, μάλλον πότε θα τα αποφασίζουν, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια πιθανότητα να γίνουν εκλογές βέβαια. Μιλάμε για πολύ, πολύ πιο γρήγορα από την ημερομηνία της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Αν δεν τα καταφέρουν να βρουν τους 180, επόμενο να πάμε στις... Καλά, εκεί είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει θέμα. Λέω, οσμίζεστε ότι μπορεί να γίνει και πιο σύντομα από αυτή την ημερομηνία? Κοιτάξτε να δείτε, θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να τα αποφύγει το πιο σύντομα. Θα προσπαθήσει να το αποφύγει. Εξού και το τάξιμο. Τι να κάνουμε, εντάξει, μέσα στο παιχνίδι το πολιτικό είναι αυτό. Ξέρετε, το πολιτικό σύστημα αυτά τα έχει, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή να'στε επιστροφή. Καλά, κύριε Στεγιώ. Να'στε καλά. Να'στε καλά. Να'στε και εγώ. Να'στε καλά. Να μένουμε στο χώρο της αυτοδιοίκησης και να συζητήσουμε το θέμα της αξιολόγησης και όχι μόνο με τον νέο Δήμαρχο Αμφίκλειας Ελάτιας, τον κύριο Γιώργο Γόγο. Καλησπέρα, κύριε Γόγο. Καλησπέρα σας.
Το θέμα της αξιολόγησης τελικά αναδεικνύεται σε σημαντικό ζήτημα και στην αυτοδιοίκηση και δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσετε από τη στιγμή που θα αναλάβετε οι νέοι δήμαρχοι της περιφέρειας, διότι όπως βλέπετε η παλιά ΠΕΔ, γιατί μόνο έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί τώρα, έχει ενστάσεις σοβαρές, είναι αντίθετη. Νομίζω αντίθετη είναι όλη η Ελλάδα, δεν είναι η ΠΕΔ στερεάς Ελλάδος, έτσι για να λέμε τα σίκα σίκα και τις σκάφη σκάφη. Και ούτε είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι αυτή τη στιγμή. Υπάρχει το οικονομικό ζήτημα που είναι μακράν το σοβαρότερο. Αλλά να μείνουμε στο συγκεκριμένο. Νομίζω πολύ καλά κάνει η ΠΕΔ και είναι αντίθετη. Και να πούμε το γιατί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί που κυβέρνησαν τη χώρα, την κυβέρνηση 40 χρόνια και προσέλαβαν όλο το πολιτικό το δημοσιοπολιτικό προσωπικό που υπάρχει σήμερα. Γιατί όλοι πάλι στα 35 χρόνια παίρνουν σύνταξη. Άρα όλοι είναι μετά την μεταπολίτευση έχουν προστηθεί. Τώρα θέλουν να τους διώξουν. Τότε τους πήρανε για λόγους αξιοκρατικούς και τώρα τους διώχνουν πάλι για λόγους αξιοκρατικούς. Ερωτήματα έτσι. Και με ποιο τρόπο. Δηλαδή λένε οριζόντια. Το 15% θα φύγει. Και μην ακούτε τον υπουργό που λέει το βάζουμε και θα φύγει κανένας. Όλοι αυτοί ό,τι λένε το πρωί δεν ισχύει το βράδυ. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι δήμαρχοι είναι να πούν όχι. Αξιολόγηση ναι. Βγαίνει κάτι με αυτό. Πώς δεν βγαίνει. Θέλω να πω δηλαδή αποτελεσματική ως ΠΕΔ ή ως ΚΕΔΕ στη συνέχεια. Να δείτε, οι ΠΕΔ και οι ΚΕΔΕ εκφράζουν τους Δήμους. Οι ίδιοι δεν κάνουν διοίκηση στους επιμέρους Δήμους. Η σημασία έχει τι θα κάνουν οι Δήμαρχοι και τα Δημοτικά Συμβούλια και οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών των Δήμων. Η πραγματικότητα λέει το εξής πράγμα. Δεν είναι δυνατόν να βγάλεις 15% άχρηστο προσωπικό. Μπορεί να έχεις πολύ περισσότερο, μπορεί να έχεις πολύ λιγότερο. Αξιολόγηση πρέπει να γίνεται. Και να γίνεται με τον τρόπο που το λέει η λογική. Ο δήμαρχος και οι διευθυντές του στο τέλος της χρονιάς αξιολογεί το προσωπικό του. Μπορεί να είναι όλοι πολύ καλοί, μπορεί να είναι όλοι μέτροι, μπορεί να είναι ανάκατοι από το 1 μέχρι το 0. Αυτή είναι η αξιολόγηση να γίνεται και αυτή είναι η Πάμε τώρα στη διαδικασία της αξιολόγησης έτσι όπως παρουσιάζεται. Είχαμε πει. Αυτή είναι η αξιολόγηση, ακούστε. Αυτή είναι η αξιολόγηση που λέει ο άλλος. Θα μπεις και θα σφάξεις 15 πρόβατα. Στο κοπάδι μέσα. Εγώ είμαι αντίθετος και οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος είναι αντίθετος. Δεν καταλαβαίνω γιατί αφού τα μαζέψαμε στο κοπάδι για να μας ψηφίσουν, τώρα θα τα σφάξουμε για να. Γιατί μας ψήφισαν. Δεν ξέρω. Έτσι όπως το λέτε, έτσι πάει. Όχι, τώρα θα τους σφάξουμε γιατί μας ψήφισαν. Τελείωσε η διαδικασία. Θα τους σφάξουμε για να μέχρι είμαστε να έρθει. Καλοί στους δανειστές μας. Συμφωνώ. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Συμφωνώ. Πάμε τώρα στη διαδικασία. Αναγκάζεται κάποιος να αξιολογήσει τον συνάδελφό του προϊστάμενος σκεπτόμενος ότι η απόφαση του και η αξιολόγηση αυτή θα τον διώξει. Προφανώς αυτό λέει ο νόμος, αλλά δεν ακούστε να δείτε. Ήδη πάλι σε αυτό το θέμα κάνουν αποχή. Και μέχρι τα τώρα καλώς με την αποχή τους δεν έχουν κάνει αξιολογήσει κανέναν. Είναι κατοχυρωμένη από την αποχή που κήρυξε η και οι απολύσεις που θέλει η Τρόικα από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, πώς θα πάει μέχρι το τέλος. Εγώ θα σας πω, εάν δεν συνεργαστείτε εσείς. Θα σας δώσω μια απάντηση και η απάντηση θα είναι πολιτική. Κάποιοι αποφάσισαν να μας κόψουν τα κεφάλια. Ερώτημα, εμείς θα καθίσουμε να μας τα κόψουν? Αυτό είναι η απάντησή μου σε αυτά που με ρωτάτε. Αυτό και αυτή είναι ένα και γενικό ερώτημα που αυτή πάει. Αυτή είναι και η πρότασή μου πάει όμως σε όλα τα μέτρα τα κυβερνητικά. Δεν είναι μόνο σε αυτό. Στις αυξήσεις παραδείγματος χάρη. Όταν αποφασίζει κάποιος να επιβάλλει τόσους φόρους που έχει επιβάλει στον Έλληνα πολίτη, πάλι έχει αποφασίσει να του πάρει το κεφάλι. Θα καθίσουμε? Εγώ λέω όχι. Εγώ λέω δεν κάνουμε τίποτα. Ακούστε να δείτε. Υπάρχει πολλή τρόπη αντίδραση. Υπάρχει ο κλασικός στον κοινοβουλευτισμό, η ψήφος. Που τον τρέμουν και ήδη αρχίζουν και παίζουν άλλα παιχνίδια. Ξέρετε, θα υπάρξουν ελαφρύσεις, ξέρετε, σκεφτόμαστε το ένα, ξέρετε, σκεφτόμαστε το άλλο. Είναι ένα δείγμα. Και υπάρχει η αντίδραση με τα κοινωνικά μέτρα, αυτά που γίνεται πάντοτε, είτε διαδηλώσετε, εκδηλώσετε, οτιδήποτε άλλο. Αυτά πάντα ήταν η προστασία του πολίτη, του λαουτζίκου, του φουκαρά. Πρέπει να ξαναγίνουν. Σε μεγαλύτερη ένταση. Αν είναι ξεπεσμένα τώρα αυτή τη στιγμή, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ο κόσμος χάνεται από τους φόρους, ο κόσμος χάνεται αυτό σας από λέω, την πείνα. Σας το είπα και προηγουμένως. Αν είναι να πάρουν τα κεφάλια με την αξιολόγηση στους Δήμους, έχουν προλάβει και τα έχουν πάρει νωρίτερα. Κάτι άλλο θέλουν να πάρουν. Θέλουν να σκυλέψουν και το πτώμα. Έτσι όπως πάνε.
πρακτικός, θέλουν να πάρουν και τα σόβρακα, να το πούμε έτσι. Ναι. Οφείλουμε στον εαυτό μας να μην το επιτρέψουμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Και νομίζω αυτή θα περπατήσει συνολικά, γιατί ακούστε να δείτε. Πάντα υπήρχαν... Δεν ακούγεται όμως για κινητοποίηση στους Δήμους. Οι αντιδράσεις στην ΠΕΔ και στην ΚΕΔΕ που εκφράζουν τα συλλογικά όργανα δεν λένε ότι θα αντιδράσουμε. Τι θα πει αντίδραση, γιατί η αντίδραση γίνεται στην πράξη. Εσείς το περιγράφατε προηγουμένως και είπατε ότι υπάρχουν πολλές μορφές αντίδρασης. Ναι. Λέω τώρα όμως, γιατί κάθε φορά την κουβέντα την αντιπάμε συγκεκριμένα. Ποιοι δήμοι στην Ελλάδα, πόσοι δήμοι στην Ελλάδα έχουν αξιολογήσει τους υπαλλήλους σύμφωνα με το νομοσχέδιο του Μητσοτάκη? Θέλετε νούμερο, θέλετε αριθμό? Ναι. Ελάχιστη. Άρα να η αντίδραση. Από μόνο του, από μόνος το νόμος καταρρύπτεται. Και ξαναλέω, για να μην, γιατί μας ακούνε και οι δημότες μου και όλοι οι στερολαβίτες. Δεν είμαι κατά της αξιολόγησης. Αξιολόγηση πρέπει να γίνεται πάντοτε και για όλους. Να μην χρησιμοποιείται για διώξιμο, εννοείται. Ακούστε να δείτε, κάποια στιγμή όταν αξιολογείς μπορεί κάποιος να χρειαστεί να φύγει. Με επιπτώσεις κάποιος. Αλλά όμως ότι αξιολογώ για να φύγεις, δεν μπορεί να αξιολογείς για να φύγει το 15%. Αξιολογείς και εκείνοι που δεν είναι καλοί να φύγουν ή να τιμωρηθούν. Και να πούμε και κάτι άλλο. Και εκείνοι που είναι καλοί να επιβραβευθούν. Που δεν το λέει κανένας. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστό. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Γιατί μιλάμε μόνο για επίπληξη δεν μιλάμε, και ποινή? Δεν μιλάμε εμείς. Μιλάει... Για επιβράβευση δεν μιλάει κανείς. Μιλάει εκείνοι που αντιπροσωπεύουν την Τρόικα και η Τρόικα τι νοιάζεται? Να πάρει τα λεφτά της. Και ναι, δυστυχώς για εμάς αυτοί που αντιπροσωπεύουν την Τρόικα είναι οι εκλεγμένοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτοί που είναι εκλεγμένοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τους εκλέξαμε εμείς, δεν εκλέχθηκαν μόνοι τους. Προφανώς. Αυτό τα λέω. Σε αυτούς ποιος θα ασκήσει πίεση για να αλλάξουν αυτά τα οποία στέλνουν ως φερμάνια συνέχεια? Σε αυτούς θα ασκήσει ο λαός και εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο λαός ασκεί πίεση μια φορά κάθε 4 χρόνια. Τι ζητάει το Υπουργείο Εσωτερικών από τους Δήμους, αξιολόγηση? Μπορεί και ο λαός να αξιολογήσει τους υπουργούς και την κυβέρνηση. Κάθε πότε? Μόνο ο Πρωθυπουργός είχε τη δυνατότητα τώρα τελευταία και έκανε ένα μικρό ανασχηματισμό στην αξιολόγηση την οποία έκανε. Ο λαός μπορεί να αξιολογήσει το σύνολο της κυβέρνησης και τους υπουργούς και τον Πρωθυπουργό και τους βουλευτές. Και αυτό γίνεται όταν θα έρθει η κατάλληλη στιγμή, αυτό που λέγεται ψήφος. Και νομίζω είναι κοντά ο καιρός που θα υπάρξει τέτοια αξιολόγηση και μάλλον τα πράγματα θα ανατραπούν, ελπίζω προς το καλύτερο. Σε σχέση με αυτό που αναφέρατε τώρα στο τέλος, έχετε την αίσθηση ή έχετε και κάτι άλλο? Τι βεβαιότητα. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί και λένε πάμε για ελαφρύνσεις, μόνο αυτό μόνο προεκλογικά γίνεται πάντοτε. Θεωρείτε δηλαδή ότι τα μέτρα ελάφρυνσης είναι προεκλογικά? Εξαγγέλουν εκλογές. Βέβαια, είναι βέβαιο. Άλλωστε, μόνο με τον Ντούκης δεν φωνάζουν. Είναι ολοφάνερο. Πάμε για εκλογές. Πάμε για εκλογές σημαίνει ταξίματα πολλά, να, αλλά σημαίνει και ανατροπές πολλές. Και πριν τις εκλογές και μετά. Θα φτάσουμε μέχρι την εκλογή Προέδρου ή θα είναι και νωρίτερα? Κατά τη δική σας εκτίμηση. Εγώ νομίζω, κατά το σύνταγμά μας, ο Πρωθυπουργός κάνει τις εκλογές. Αν ο Πρωθυπουργός εκτιμήσει ότι δεν βγαίνει, Πρόεδρος, θα φροντίσει να βρει την καταλληλότερη... Θα φτάσουμε μέχρι εκεί, θέλω να πω. Θα φτάσουμε μέχρι την εκλογή Προέδρου ή βλέπετε ότι οι εξελίξεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή βλέπω ότι πριν την εκλογή Προέδρου θα πάμε για εκλογές. Και αυτό το πράγμα, αυτό τον καιρό θα ωφελήσει τον κόσμο, δεν τον βλάψει. Μάλιστα. Υπάρχει κάποια άλλη είδηση από την πλευρά της δικής σας περιοχής? Φτώχεια και τρεχάλα. Και ελπίδα και αισιοδοξία. Φτώχεια και τρεχάλα, εργασία. Ελπίδα, αισιοδοξία. Κύριε, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να μείνουμε στο χώρο της αυτοδιοίκησης και να το συνδέσουμε το θέμα που θα παρακολουθήσουμε τώρα και με τις φυλακές του Δομοκού. Διότι στην συνεδρίαση της ΠΕΔ, ο δήμαρχος Δομοκού, απερχόμενος δήμαρχος ο κύριος Στέλιος Σύρος, ενημέρωσε για μια τεράστια οφειλή των φυλακών Δομοκού σε ό,τι αφορά το νερό. Φτάνουμε τις 250.000 ευρώ τα χρωστούμενα. Έτσι είπε ο κύριος Σύρος στην ΠΕΔ. Και ενημέρωσε και τους συναδέλφους δημάρχους. Να συζητήσουμε το θέμα με τον πρόεδρο των εξωτερικών φρουρών του Δομοκού, τον κύριο Χρόνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αν χρωστάει η φυλακή 250.000 ευρώ μόνο για το νερό, πώς θα γίνει η ψίστης ασφαλείας? Φυσικά τώρα αυτό το νούμερο που ακούγεται είναι αρκετά μεγάλο, δυστυχώς θα έλεγα.
Και για να γίνει φυλακή υψηλής ασφαλείας, πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει εξασφαλισμένο του βασικού αγαθού του ανθρώπου, που είναι το νερό. Και να το πάω και λίγο πιο πέρα, κύριε Χρόνη. Μήπως εξαιτίας της τεράστιας αυτής οφειλής ήταν και η περιορισμένη δυνατότητα να έχετε νερό ολόκληρο το 24ωρο. Σίγουρα μετά από αυτό το μεγάλο ποσό που εμφανίστηκε στην επικαιρότητα, γιατί εμείς το πρόβλημα του νερού το έχουμε από τον Μάρτιο του 2013, το πρόβλημα του νερού λειψιδρία στη φυλακή Δομοκού. Σε επαφές που είχαμε με τον κύριο Σύρο, μας είχε πει ότι η φυλακή κάνει μεγάλη κατανάλωση νερού και δεν μπορούμε, λένε, να σας εξυπηρετήσουμε, διότι δεν έχουμε νερό να εξυπηρετήσουμε τον Δήμο Δομοκού. Δεν μας είχε αναφέρει ποτέ για το ποσό, προφανώς, εντάξει, για δικούς τους λόγους, ίσως να μην μας αφορούσε καιρό στο θέμα να μας ενημερώσει. Αλλά μετά από αυτό το τεράστιο ποσό που ανακαλύφθηκε, που είπε ο ίδιος, προφανώς ίσως να υπήρχε και στο βάθος πλέον ότι χρωστάει πάρα πολλά η φυλακή Δομοκού και γι' αυτό δεν μπορούμε να σας παρέχουμε και το νερό που χρειάζεται η φυλακή για να δουλέψει. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι είχατε ενημέρωση ότι εξαιτίας της ποσότητας νερού που καταναλώνει η φυλακή δημιουργούνταν ουσιαστικά πρόβλημα σε ολόκληρο το Δήμο. Έτσι μας είχε πει, η φυλακή του Δομοκού καταναλώνει σχεδόν όσο καταναλώνει όλος ο Δήμος Δομοκού. Μας είχε πει και κάτι τεράστια νούμερα σε χιλιάδες λίτρα, τώρα δεν τα έχω πρόκειρο να σας τα πω. Και μας είχε κάνει εντύπωση, λένε, άμα καταναλώνουμε τόσο νερό, έχετε το δίκιο σας, άμα δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο Δήμος Δομοκού για τις φυλακές. Το έχουμε αναφέρει εμείς και σαν σωματείο, το έχουμε αναφέρει και στον Υπουργό κάτω, ότι για να γίνει φυλακή ψηλής ασφαλείας πρέπει να λυθεί το θέμα του νερού. Δεν έχουμε νερό, είχαμε νερό 5 με 7 ώρες την ημέρα. Τώρα το τελευταίο διάστημα κάπως καλυτέρεψε το πρόβλημα, αλλά και πάλι δεν υπάρχει την ώρα. Δεν φτάνουμε να έχει νερό 24 ώρες το 24ωρο σε μια φυλακή, ασχέτω αν είναι υψηλής ασφαλείας ή μη υψηλής ασφαλείας. Καταλαβαίνετε ότι πώς θα λειτουργήσει αυτό το κατάστημα. Μα εδώ τώρα αναδεικνύεται ένα άλλο ζήτημα, το οποίο δεν έχει σχέση μόνο με την υδροδότηση της φυλακής, έχει σχέση και με τα οικονομικά. Αν δεν έχει να πληρώσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ούτε το νερό της φυλακής, τι επένδυση σκέφτεται να κάνει για να μετατρέψει το κατάστημα σε κατάστημα κράτησης τύπου γάμα. Και αυτά εμάς μας βάζουν σε σχέση. Δηλαδή, άμα δεν έχεις να πληρώσεις το νερό, τι σκέφτεσαι να κάνεις παραπάνω. Αυτό ακριβώς. Εμάς μας βάζει σκέψη από τη στιγμή που δεν υπάρχουν τα βασικά, δηλαδή τα βασικά χρήματα για ελάχιστα πράγματα, δηλαδή για μεγαλεπίβολα σχέδια, πού θα βρεθούν τα χρήματα. Και εμάς μας βάζει σε σκέψη, γιατί μπορεί οι πολιτικοί να ανακοινώνουν και να υπόσχονται, αλλά προφανώς μένουμε να χάσει τις ανακοινώσεις που σκέψεις. Όταν φτάνει το πράγμα στο διατάφτα και στην οριστική λύση, λένε δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα. Εδώ λοιπόν επιβεβαιώνονται όλα τα προηγούμενα σενάρια, κύριε Χρόνη, που έλεγαν ότι δεν τους ενδιαφέρει τίποτα σε σχέση με τις συνθήκες κράτησης, γιατί το νερό είναι το απαραίτητο για τις τυπικές και ουσιαστικές συνθήκες υγιεινής των κρατουμένων και όχι μόνο. Έτσι δεν είναι? Μα σίγουρα το βασικό αγαθό. Άμα δεν έχεις νερό στη φυλακή, σκέφτεσαι πώς θα μαζέψεις και θα περιορίσεις τους υψηλής επικινδυνότητας κρατούμενους σε όλη την επικράτεια και πώς θα τους φέρεις εκεί. Πώς φτάνουμε δηλαδή σε τέτοιο σχεδιασμό? Τι σας έχουν πει? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει συζητήσεις και μας έχουν πει ότι όλα θα γίνουν. Το πού θα βρεθούν τα χρήματα να γίνουν, αυτό δεν μας το λένε βέβαια. Δεν τους έχουμε κάνει μια λίστα με ελλείψεις και προβλήματα υπαρκτά, γιατί τα έχουν δει και τα έχουμε πει κιόλας. Δεν είναι απίση πράγματα τα οποία δεν τα έχουν δει, δεν τα ξέρουν. Μας λένε μην ανησυχείτε, όλα θα φτιαχτούν. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματα μόνος του. Να τα πάρουμε από την αρχή. Με το νερό, τι σας έχουν πει ότι θα γίνει ή δεν έχετε καμία ενημέρωση? Για το νερό, αν δεν σας δώσει ο Δήμος Δομοκού, λέει εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Γιατί αν ο Δήμος Δομοκού αποφασίσει να σας δώσει νερό, ποιος θα το πληρώσει? Θα τα πάρουν από τους λογαριασμούς των κρατουμένων? Αυτό είναι σίγουρα, σε τόλη στιγμή δεν μπορούμε να δώσουμε και απάντηση. Αλλά είναι ένα μεγάλο θέμα και ένα μεγάλο πρόβλημα. Όταν δεν έχουν οι κρατούμενοι νερό και το προσωπικό που δουλεύει στις φυλακές, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στην συνοχή και στην εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος κράτησης. Μα δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα στις συνθήκες υγιεινής της φυλακής. Σίγουρα. Τεράστιο πρόβλημα δεν θα πει τίποτα. Ειδικά και το καλοκαίρι που όσο να είναι. Ακριβώς αυτό λέω. Υπάρχουν αυξημένες οι ανάγκες. Είναι βεβαίως αυξημένες οι ανάγκες.
Εμείς τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και απάντηση πιστική δεν μας έχει δώσει κανένας από το Υπουργείο. Γιατί ο Δήμος, εντάξει, ο Δήμος μπορεί να σου πει ότι δεν έχω νερό να καλύψω τις ανάγκες του Δήμου Δομοκού, δεν σας δίνω, υπάρχει το μεγάλο χρέος, σας το κόβω τελείως. Τώρα από εκεί και πέρα είναι αποφάσεις που πρέπει να πάρουν από τις διευθύνσεις, από τους υπουργούς, να βρεθεί μια λύση οριστική, όχι τώρα λύση για ένα μήνα, δύο. Εσείς προφανώς, κύριε Χρόνη, τα έχετε μεταφέρει αυτά τα θέματα, έτσι. Αυτά τα έχουμε μεταφέρει από την πρώτη στιγμή που παρατηρήθηκαν. Δεν τα έχουμε αφήσει έτσι. Τα έχουμε πει και πάρα πολλές φορές και από το δελτίο σας και με χαρτιά που έχουμε κάνει και προς το Δήμο Δομοκού και προς το Υπουργείο και απάντηση δεν έχουμε πάρει καμία. Και ούτε πιστεύω θα πάρουμε απάντηση. Από εδώ και πέρα τι θα γίνει, τι σχεδιάζετε τουλάχιστον εσείς, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι έχουν κάποιας μορφής κινητοποίησης. Από την πλευρά σας εσείς, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ενημερώνομαι και εγώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ και από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν υπάρχει κοινή γραμμή μεταξύ εσάς και των σοφρονιστικών. Πώς σχεδιάζετε να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση, διότι πρόκειται και για τη δική σας δουλειά. Εμείς, κοιτάξτε, έχουμε κάνει κάποιες συναντήσεις με τον Υπουργό, του έχουμε θέσει τις θέσεις μας, τα προβλήματα που έχει η φυλακή. Τώρα μας είπε ότι αρχές του μήνα θα μας ξανακαλέσει πάλι ο Υπουργός να συζητήσουμε, θα καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να ξανασυζητήσουν πάλι το θέμα της λειτουργίας του θέματος της υψηλής φυλακής τύπου Γ. Τώρα τι αποφάσεις θα πάρθουν εκεί και πώς θα... Πώς θα κινηθούμε αργότερα θα... Οι βασικές σας διεκδικήσεις σήμερα ποιες είναι με δεδομένες τις εξελίξεις? Εντάξει, οι βασικές διεκδικήσεις μας παραμένουν αυτές που είχαμε εδώ και αρκετό καιρό, ότι να παραμείνει όπως έχει η εξωτερική φρούρηση στη φυλακή, δηλαδή να μην ανατηθεί η φρούρηση στην ελληνική αστυνομία και ειδείς τους ειδικούς φρουρούς. Και η αστυνομία να έχει το ρόλο που έχει μέχρι τώρα να μας συνδράμει στις μεταγωγές που θα χρειαστεί να κάνουμε. Να έρθει γιατρός μέσα στο κατάστημα κράτης να λειτουργεί ιατρείο κανονικό, γιατί δεν μπορούμε τώρα να πηγαίνουμε τον κάθε βαρυπινή τη μεταγωγή κάθε τρεις και λίγο για οποιοδήποτε σοβαρό ή μη σοβαρό λόγο στο νοσοκομείο της Λαμίας. Καταλαβαίνετε το οικονομικό κόστος μιας μεταγωγής και επικίνδυνοτητας. Ασφαλώς. Να υπάρξει αίθουσα δικαστηρίου να γίνονται οι δίκες μέσα εκεί στο κατάστημα κράτησης, να φτιαχτούν περιβαλλοντικά το χώρο του καταστήματος κράτησης διάφορα έργα από τα οποία θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια του προσωπικού που δουλεύει εκεί πέρα. Υλικοτεχνικό εξοπλισμό και όλα αυτά που έχουμε κατά καιρούς πει να λυθεί το πρόβλημα του νερού. Πρέπει να γίνουν πάρα πολλά έργα. Δεν είναι μονάχα λύσαμε ένα και λειτουργήσει η φυλακή. Να φανταστείτε ότι δεν έχουμε εξωτερική πύλη. Η πύλη είναι φτιαγμένη με τη συνδρομή του Δήμου. Μας έδωσε λίγα σίδερα και τη φτιάξαν οι κρατούμενοι. Και φτιάξαν τώρα μια πόρτα και έχουμε μια επιτυπώδης πόρτα. Δηλαδή τώρα για τέτοιες καταστάσεις μιλάμε. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν για να λειτουργήσει όπως πρέπει να δουλέψει ένα τέτοιο κατάστημα κράτησης με σωστό τρόπο και να εξασφαλίσει την εργασιακή ακεραιότητα των υπαλλήλων που δουλεύουν εκεί πέρα και να έχουν ένα περιβάλλον σωστό για τους κρατούμενους που θα είναι εκεί πέρα. Είναι λογικό όλο αυτό το σχέδιο που μας παρουσιάζετε και το έχετε πει και τις προηγούμενες φορές που έχουμε μιλήσει μέσα από αυτό το δελτίο. Αυτό που δεν έχουμε είναι η απάντηση της άλλης πλευράς. Και δεν ξέρω, επειδή ο ανασχηματισμός κράτησε ίδιον Υπουργό Δικαιοσύνης, δεν άλλαξε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει και ο σχεδιασμός. Το γεγονός ότι θα τον ξαναδείτε, αυτό είναι καλό μήνυμα ή είναι πάλι ένα μέτρο καταπραϊντικό? Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε συζητήσεις για να δώσουμε κάποιες λύσεις στα προβλήματα. Δεν κάνουμε συναντήσεις με τον Υπουργό ή με τους εμπλεκόμενους φορείς για να τους ξαναυπενθυμίσουμε ότι έχουμε αυτά και αυτά τα προβλήματα. Εμείς κάνουμε αυτές τις συναντήσεις για να λυθούν τα προβλήματα μία και διαπαντός. Δεν έχουμε όρεξη να κατεβαίνουμε στην Αθήνα να λέμε καλημέρα, καλησπέρα, να ζητήνουμε ένα φίλο με τα προβλήματα και να σηκωνόμαστε να φεύγουμε. Ο στόχος μας είναι και ελπίζω και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε, ότι να λύσουμε μια και καλή τα προβλήματα. Δεν είναι για να κουβεντιάζουμε, να ανακυκλώνουμε τα ίδια τα λόγια και τις ίδιες τις ελλείψεις που υπάρχουν στο κατάστημα κράτησης. Θέλουμε να μας δώσουμε μια υπόσχεση υπουργός ότι θα λυθούν και ένα χρονικό ορίζοντα. Όχι να μας υπόστε ναι, θα. Και ως τέλος να μην γίνεται τίποτα. Να κάνουμε και μια ανακεφαλαίωση του θέματος σε σχέση με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο σοφρονιστικό κατάστημα Δομοκού, στο κατάστημα κράτησης Δομοκού. Πώς είναι αυτή τη στιγμή αυτοί οι οποίοι κρατούνται, ποιος είναι ο αριθμός? Ο αριθμός...
τα τελευταία χρόνια ο αριθμός είναι σταθερά πάνω από 600 άτομα. Εντάξει, υπάρχει μια μικρή αυξομοίωση, αλλά ο αριθμός φτάνει από 600 μέχρι 650. Εκεί μέσα κυμαίνει το αριθμός. Μάλιστα. Οπότε σύντομα δεν βλέπουμε φως. Η συνάντηση με τον Υπουργό πότε είναι, κύριε Χρόνη? Ο Υπουργός δεσμεύτηκε στη Βουλή ενώπιον όλων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ότι 1-2 μήνες προτού λειτουργήσει το κατάστημα κράτηση θα καλέσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να ξανασυζητήσουν το θέμα πώς θα λειτουργήσει αυτό το κατάστημα. 1-2 μήνες πριν τη μετατροπή εννοείται. Ναι, πριν τη μετατροπή. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που θα σας φωνάξει ουσιαστικά να τον συναντήσετε, θα μετράμε περίπου 2 μήνες μέχρι τη μετατροπή σε κατάστημα κράτησης τύπου Γ. Έτσι μας είπε ο Υπουργός, αλλά όπως σας προείπα, οι πολιτικοί λένε πολλά και λίγα κάνουν. Γιατί είχαν ξεκινήσει ότι θα λειτουργήσει κατάστημα κράτησης από το Γενάρη του 2014 μέσα σε οι περίφημες 100 ημέρες. Ναι. 100 ημέρες πέρασαν, κοντεύουν να περάσουν και το καλοκαίρι. Κάποια δημοσιεύματα λένε ότι θα λειτουργήσει κατάστημα κράτησης μέσα στον Αύγουστο. Ακούγονται πολλά. Τα τελικά δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα. Και όλα αυτά είναι φήμες που ακούγονται μέχρι στιγμής. Συνήθως τα επικίνδυνα λειτουργούν μέσα στο καλοκαίρι για να μην υπάρχουν και πολλές αντιδράσεις. Στα μπάνια του λαού που λένε, κύριε Χρόνη. Ας ελπίσουμε να μην υπάρχει. Ας ελπίσουμε να μην είναι έτσι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όταν θα επιστρέψουμε θα μιλήσουμε με το μέλος της κίνησης πολιτών για τη βοήθεια που συγκεντρώνεται αυτή τη στιγμή από φάρμακα και υγειονομικό υλικό για να σταλεί στη Γάζα στους Παλαιστίνιους που πλήττονται από τα βλήματα του Ισραηλινού στρατού, αλλά και με κουβέντα εδώ στο στούντιο από τον πρόεδρο των φοροτεχνικών Ευθυότιδας και Βρυτανίας για όλες τις οικονομικές εξελίξεις που έχουμε, από το ακατάσχετο μέχρι και το κοινωνικό μέρισμα που δόθηκε το τελευταίο μέρος του, και θα κλείσουμε και με κουβέντα από τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Αναγνωστόπουλο, για τις εξελίξεις σε σχέση με το πώς κατανέμεται το ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία της χώρας στην Ελλάδα, αλλά και τι συμβαίνει με τα φακελάκια των γιατρών. Γιατί πολλές υποθέσεις που οδηγούνται στα δικαστήρια δεν φαίνεται να έχουν την κατάληξη που θα έπρεπε να έχουν. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Είσαι αγρότης? Κάνε πράξη τα σχέδιά σου με τα δάνεια του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας ύψους 253 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ και την Τράπεζα Πειραιός. Το καλοκαίρι που ο Άι Βασίλης κάνει διακοπές, τα δώρα τα φέρνει η Ραβένα. Με εκπτώσεις έως και 73% και 24 άτοκες δόσεις, καλό καλοκαίρι. Ραβένα, στα πλακάκια και είδη υγιεινής, νούμερο 1. Τα καλύτερα ροδάκινα έρχονται από την Άουσα. Γεμάτα βιταμίνες και είναι ζουμερά, μυρωδάτα. Και η μαμά κάνει ένα μαγικό και τα μετατρέπει σε κέικ και χυμούς. Αγαπώ τη μαμά, αλλά και τα ροδάκινα. Ροδάκινα Νάουσας. Ξεχωριστά και τόσο αγαπημένα. Στις δύσκολες στιγμές, ο φίλος σου. Στις όμορφες στιγμές, ο φίλος σου. Σε κάθε στιγμή, ο φίλος σου. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ο φίλος σου. Το γάλα Λαμίας σε νέα συσκευασία. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ίδια γεύση και ποιότητα. Τώρα με νέο πρόσωπο και όνομα. Φρέσκο γάλα Λαμή. Ζητήστε το με το νέο του όνομα. Από τη βιομηχανία Γάλακτος Λαμίας. Σκεφτήκαμε να μην αφήσουμε ανεκμετάλλευτη την υπέροχη θέα στην παραλία της Σαλικής στη Βιωτία. Έτσι λοιπόν, χτίσαμε το Δήμητρα Apartments για να σας προσφέρει μια υπέροχη διαμονή με καθαρά και άνετα δωμάτια, ένα γευστικό πρωινό και μια υπέροχη θάλασσα στα πόδια σας. Το Δήμητρα Apartments διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Η εμπειρία 40 χρόνων στον χώρο της μετακόμισης και μεταφοράς και πάνω από 5.000 μετακομίσεις στο όνομά μας έχει γίνει συνώνυμο της υπευθυνότητας. Όλα αυτά τα χρόνια με το έμπειρο προσωπικό μας, τα σύγχρονα αυτοκίνητα, γερανούς, ανυψωτικά μηχανήματα, καταφέραμε να είμαστε εμείς οι ειδικοί που θα σας εξυπηρετήσουν σε όλη την Ελλάδα. Η εταιρεία μας προσφέρει δωρεάν αμπαλάζ, μοντάρισμα, ξεμοντάρισμα όλων των επίπλων. Διαθέτουμε επίσης ανυψωτικά μηχανήματα στο 12ο όροφο μοναδικά στην πόλη μας.
Αλφα Μεταφορική. Αναλαμβάνουμε την μετακόμιση σας από το Α έως το Ω. Η ψαροταβέρνα Ο Μπάμπης βρίσκεται δίπλα στο κύμα στην παραλία Αλικής Βιωτίας. Προετοιμασμένος πάντα για την όρεξή σας, με φρέσκο ψάρι και κρέας όλο το χρόνο. Η ψαροταβέρνα Ο Μπάμπης σας διασκεδάζει κάθε Σάββατο βράδυ με ζωντανή μουσική. Ψαροταβέρνα Ο Μπάμπης με τα πιο νόστιμα θαλασσινά. Πολυτέλεια. Ξεχωριστό design. Υψηλές προδιαγραφές. Ποιοτικές λύσεις. Αδελφή Καβαδία ΑΕ. Σε ένα χώρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων μπορείτε να βρείτε είδη υγιεινής, υδραυλικά, θέρμανση, πλακάκια, έπιπλα μπάνιου και κουζίνας, ντουλάπες δωματίων, τζάκια. Μεγάλες προσφορές, ευκολίες πληρωμής. Αδελφή Καβαδία ΑΕ. Μπορούμε και κάνουμε τη διαφορά. Πάμε τώρα στην κίνηση πολιτών Λαμίας για μια εξαιρετική προσπάθεια που κάνουν για να βοηθήσουν τον δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό στη Λωρίδα της Γάζας. Μαζεύουν φάρμακα και υγειονομικό υλικό. Θα το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Βαγγελό. Καλησπέρα σας, κύριε Βαγγελέ. Καλησπέρα. Μπορούμε να τον δούμε, ναι. Ωραία. Καλησπέρα. Εξηγήστε μας λίγο πώς ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι δεν είναι? Την βραδιά τη σημερινή γίνεται μια εκδήλωση από την κίνηση πολιτών Λαμίας με στόχο τη συγκέντρωση φαρμάκων και υγειονομικού υλικού, τα οποία σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο του Ελληνικού θα σταλούν στη συνέχεια στη Γάζα. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται σε όλη την Ελλάδα και πήραμε και εμείς την πρωτοβουλία σαν κίνηση πολιτών Λαμίας να βοηθήσουμε με τον δικό μας τρόπο. Ξέρουμε καλά ότι ο ελληνικός λαός στο διάβα της ιστορίας του έζησε σκλαβιά, πολέμους, βομβαρδισμούς, κατοχή, δικτατορίες και σε όλες εκείνες τις δύσκολες ώρες ήθελε πάντα, χρειάστηκε και είχε την αλληλεγγύη και τη στήριξη κι άλλων λαών. Σήμερα λοιπόν είναι η σειρά μας να βοηθήσουμε και εμείς τους Παλαιστίνιους. Να βοηθήσουμε τους Παλαιστίνιους που ήταν πάντα στο πλευρό των Ελλήνων. Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε όλοι μια κλιμάκωση των Ισραηλινών επιθέσεων στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι μια βλέπουμε και στα πλάνα μας ακριβώς δίπλα, κύριε Βαγγελέ, ότι ισοπεδώνονται κυριολεκτικά πολυκατοικίες και κτίρια στη Λωρίδα της Γάζας και άμαχος πληθυσμός βρίσκει τραγικό θάνατο. Σήμερα ο δείκτης έχει φτάσει τους 1.100 και ξεπερνάει τους 1.100 νεκρούς στη Λωρίδα της Γάζας και παιδιά είναι τουλάχιστον 300 από αυτά. Αυτό είναι αποτρόπαιο το οποίο συμβαίνει. Πρόκειται για μια από τις χειρότερες σύγχρονες γενοκτονίες ενάντια των Παλαιστινίων. Ανηλείς βομβαρδισμοί, όπως είπατε, εισβολή των δυνάμεων, των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ από την ξηρά, χρήση διεθνώς απογορευμένων όπλων, χιλιάδες νεκροί, ο αριθμός που αναφέρεται έχει ήδη ξεπεραστεί από ό,τι διάβασα, και πάρα πολλά παιδιά, επιθέσεις κυριολεκτικά στον άμαχο πληθυσμό. Εμείς λοιπόν καταρχήν νιώθουμε την ανάγκη να καταγγείλουμε τα εγκλήματα πολέμου που κάνει αυτή τη στιγμή το Ισραήλ ως δύναμη κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας και δυστυχώς όλα αυτά συμβαίνουν με την κάλυψη, την ανοχή και την υποκριτική σιωπή χωρών της Ευρώπης όπως και της δικής μας, των Ηνωμένων Πολιτειών και με μικρές νουθεσίες από τη μεριά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εμείς οφείλουμε σαν Έλληνες να σταθούμε δίπλα στους δοκιμαζόμενους Παλαιστίνιους με κάθε τρόπο. Αυτό που κάνουμε απόψε είναι η μικρότερη συμβολή εκ μέρους μας. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες της Φθιώτιδας να βοηθήσουν, να έρθουν στην πλατεία Διάκου, να φέρουν φάρμακα, ακόμη και εκείνα τα οποία είναι ανοιχτά, τους έχουν περισσέψει και δεν τα χρειάζονται πια, να φέρουν υγειονομικό υλικό, παίρνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή χειρουργούνται τραυματίες και παιδιά στη Γάζα, στα νοσοκομεία της Γάζας, χωρίς αναισθητικά,
χωρίς να υπάρχουν ωροί, χωρίς να υπάρχουν γάζες να χρησιμοποιηθούν. Είναι πραγματικά απίστευτο. Ο καθένας μπορεί να βοηθήσει με τον τρόπο του. Ακόμα και όσοι δεν έχουν την οικονομική άνεση να αγοράσουν κάποια από τα υλικά τα οποία έχουν κυκλοφορούν στις λίστες των φαρμακείων, μπορούν να συνεισφέρουν από αυτά τα φάρμακα που έχουν στο σπίτι τους και δεν χρησιμοποιούν. Αρκεί να υπάρχει μια προθεσμία λήξης τουλάχιστον ενός εξαμήνου. Να γίνουμε λίγο πρακτικοί και να δώσουμε συγκεκριμένες κατευθυντήριες οδηγίες. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατά τη διάρκεια του δελτίου μας αυτή η προσπάθειά σας. Αν κάποιος δεν προλάβει σήμερα και θέλει αύριο να βοηθήσει, πώς θα το κάνει? Η Κίνηση Πολιτών Λαμίας συνεργάζεται με τον Σύλλογο Φαρμακοποιών, ο οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας, και ήδη τα φαρμακεία των κυρίων Δασκαλόπουλου στην πλατεία Πάρκου και της κυρίας Περίσσου στην οδό Βύρονος συγκεντρώνουν υλικό το οποίο θα αφήσουν εκεί οι πολίτες και στη συνέχεια θα μας το δηλαδή, παραδώσουν. Δηλαδή οι πολίτες της φθιωτικής πρωτεύουσας μπορεί να πάνε στα δύο φαρμακεία που αναφέρατε και γνωρίζουν εκεί στο φαρμακείο από ποιες λίστες μπορούν να πάρουν κάποια φάρμακα, έτσι? Ακριβώς. Δεν είναι? Υπάρχει λίστα συγκεκριμένη με φάρμακα και υγειονομικό υλικό, αλλά και οτιδήποτε παρεμφερές μπορούν να φέρουν, ας πούμε αντιβιωτικά τα οποία δεν είναι γραμμένα στην λίστα, θα εκτιμηθούν στη συνέχεια από επιτροπές γιατρών και αυτά θα σταλούν και θα βοηθήσουν. Όλος αυτός, μάλλον όλο το υλικό που θα συγκεντρωθεί, πώς θα φτάσει μέχρι εκεί? Την ευθύνη για όλη την Ελλάδα, τη συγκέντρωση του υλικού για όλη την Ελλάδα, την έχει το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού, το οποίο συνεργάζεται με την Παλαιστινιακή Ιατρική Οργάνωση UHCC, που είχε την πρωτοβουλία αυτή. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα σταλεί και θα φτάσει στη Γάζα. Θα γίνουν κινήσεις από όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, και το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα πάει με αυτόν τον τρόπο στη Γάζα και στα νοσοκομεία εκεί τα οποία χρειάζονται. Ας ευχηθούμε να φτάσει το υλικό αυτό εκεί, διότι γνωρίζουμε και το τι γίνεται στην πορεία. Εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να συγκεντρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό. Να το ξαναπούμε για μια ακόμη φορά. Βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή, αν κάποιος θέλει τώρα, αυτή τη στιγμή, πού μπορεί να έρθει? Στην πλατεία Διάκου γίνεται και μια προβολή ταινίας του Νασίμ Αλάτρας με θέμα, με τίτλο «Γάζα ερχόμαστε». Πρόκειται για έναν Παλαιστίνιο ο οποίος ζει στην Ελλάδα, δημοσιογράφος και συγγραφέας βραβευμένος. Εκεί λοιπόν μπορεί ο καθένας να παραδώσει ό,τι φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό έχει. Ακόμα και ανοιγμένα κουτιά με φάρμακα τα οποία δεν έχει χρησιμοποιήσει εξ ολοκλήρου, έτσι? Ακριβώς. Και σε περίπτωση που κάποιος δεν προλάβει απόψε, στα δύο φαρμακεία, πείτε τα πάλι κύριε Βαγγελέ. Στα φαρμακεία του κυρίου Δασκαλόπουλου στην πλατεία Πάρκου, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα, και της κυρίας Περίσσου στην οδό Βύρονος, μέχρι τη Δευτέρα. Μέχρι τη Δευτέρα μπορεί να πάει και να, από τους καταλόγους που ήδη υπάρχουν στα φαρμακεία, να επιλέξει και να στείλει κάποια φάρμακα με τη μέθοδο την οποία εσείς προηγουμένως αναφέρατε. Σε ό,τι έχει σχέση με τις προηγούμενες δράσεις σας, κύριε Βαγγελέ. Μετά την εκδήλωση που είχαμε πραγματοποιήσει για την ενάντια στα χημικά του πολέμου που υδρολύονται στη Μεσόγειο θάλασσα, σε συνεργασία με το Παγκρίτιο Συντονιστικό Όργανο. Τότε μιλάγαμε και λέγαμε ότι ήταν σε εξέλιξη εκείνη τη μέρα. Και παραμένει σε εξέλιξη. Και παραμένει σε εξέλιξη. Η επιχείρηση υδρόλυσης, έτσι? Η επιχείρηση υδρόλυσης, στην οποία προσπάθησαν να μπλοκάρουν οι κριτικοί με ναυλωμένα πλοιάρια. Είχαν εντοπίσει το σημείο που βρισκόταν το πλοίο το αμερικάνικο, το Cape Ray. Προσπάθησαν να το πλησιάσουν. Δυστυχώς τους είχαν καταλάβει, είχαν απομακρυνθεί, δεν κατάφεραν να το βρουν που ακριβώς ήταν και να το παρεμποδίσουν. Σε εξέλιξη λοιπόν και αυτή. Η επιχείρηση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο αγώνας των κριτών επίσης είναι ένας αγώνας ο οποίος έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα και θα λέγαμε και πλέον και στην περιοχή της Μεσογείου που είναι πιο κοντά, νότια Ιταλία. Υπάρχει βοήθεια και συμπαράσταση και από Ισπανούς και ανάλογα κινήματα στην Ισπανία. Δεν θα πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους το γεγονός. Πρόκειται για ένα πείραμα το οποίο, αν συμβεί οποιοδήποτε ατύχημα, θα υπάρχει μεγάλη οικολογική καταστροφή στη θάλασσα. Καταστροφή στη θάλασσα, προφανώς. Θα επηρεάσει και εμάς, εδώ που ζούμε, θα επηρεάσει όλες τις θάλασσες τις ελληνικές. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να διαφορούμε και γι' αυτό. Αυτές οι προσπάθειες θα συνεχιστούν, θα προγραμματιστούν ανάλογες εκδηλώσεις και στη συνέχεια. Να πούμε ότι είχαμε ξεκινήσει σαν πρωτοβουλία πολιτών και συλλογικότητες Λαμίας, αλλά στην δεύτερη συνέλευση πριν μια εβδομάδα
αποφασίσαμε να μετονομαστεί όλη αυτή η κίνηση σε κίνηση πολιτών Λαμίας και να διευρύνει και το πλαίσιο των θεμάτων με τα οποία θα ασχοληθεί. Ήδη παλιότερα υπήρχαν οι συλλογικότητες που ασχολήθηκαν με το θέμα των χαρατσιών, των διοδίων, της ΔΕΗ, του εισιτηρίου στα νοσοκομεία. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα, όπως και καινούργια θέματα που έρχονται. Κοινωνική αναγκαιότητα λοιπόν, έτσι. Η εκποίηση των ιαματικών πηγών, που είναι ένα επίκαιρο θέμα το οποίο θα το συναντήσουμε μπροστά μας. Διευρύνεται το πεδίο δράσης. Διευρύνουμε λοιπόν το πεδίο δράσης και θα λειτουργούμε από εδώ και πέρα ως κίνηση πολιτών Λαμίας. Είναι μια ανοιχτή κίνηση, μπορεί να συμμετέχει ο καθένας, να πούμε και το blog από το οποίο μπορούν να ενημερώνονται μέσω διαδικτύου. Κίνηση πολιτών Λαμίας. blogspot.gr. Υπάρχει και το mail. Κίνηση πολιτών Λαμίας, papaki@gmail.com. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και θα είμαστε για ό,τι χρειαστείτε δίπλα σας και εμείς. Είναι υποχρέωσή μας άλλωστε να το κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που ο σταθμός σας μας δίνει συνεχώς βήμα για να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αντίο. Πάμε τώρα στο χώρο της υγείας να συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, τον κύριο Λεωνίδα Αναγνωστόπουλο, για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά ο χώρος, κυρίως με το θέμα του προσωπικού. Καλησπέρα σας, κύριε Αναγνωστόπουλε. Καλησπέρα σας. Το θέμα τώρα με την έλλειψη σχεδιασμού για τη σωστή αξιοποίηση του ιατρικού προσωπικού, πώς αντιμετωπίζετε με δεδομένα όλα αυτά τα προβλήματα στον χώρο της υγείας? Δυστυχώς τα προβλήματα στο χώρο της υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλα. Υπάρχει μία στασιμότητα όσον αφορά τα θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν και ουσιαστικά ο κόσμος όσον αφορά τα θέματα υγείας δεν είναι ικανοποιημένος. Τα νοσοκομεία της χώρας έχουν υποστεί όλα μία αποδυνάμωση, είτε από πλευράς στελέχους, είτε από πλευράς υλικών, είτε και από πλευράς χρηματοδότησης. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει εκείνες οι ενέργειες οι οποίες θα δημιουργούσαν συνθήκες αξιοπρεπούς περίθαλψης των Ελλήνων πολιτών. Κύριε Πρόεδρε, είναι θέμα διοικήσεων νοσοκομείων ή γενικής στρατηγικής από το Υπουργείο? Είναι καθαρά γενική στρατηγική, διότι τα επιμέρους νοσοκομεία με τις διοικήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα όταν υπάρχει ένας μειωμένος προϋπολογισμός, ο οποίος ουσιαστικά έχει εξαντληθεί από το πρώτο εξάμηνο. Στην κυριολεξία δεν μπορούν να κάνουν κάτι οι διοικήσεις των νοσοκομείων όταν αυτή τη στιγμή δεν προωθούνται οι προσλήψεις ιατρικού προσωπικού. Προσπαθούν με την έννοια των επικουρικών γιατρών, οι οποίοι προσλαμβάνονται για ένα χρόνο, να καλύψουν τεράστια κενά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι δυνατόν να γίνει. Αυτό δεν είναι λύση, είναι μπάλωμα στο πρόβλημα. Είναι ουσιαστικά ημίμετρο και δεν λύνει τίποτα. Επιπλέον, υπάρχει μια τεράστια επιστημονική αιμορραγία. Πολλοί γιατροί φεύγουν στο εξωτερικό και ουσιαστικά αποδυναμώνουν το θέμα της υγείας στην Ελλάδα. Τα νοσοκομεία σήμερα έχουν τεράστιες ελλείψεις από ειδικευόμενους γιατρούς, από αγροτικούς γιατρούς και παράλληλα έχουν τεράστιες ελλείψεις σε ειδικότητες. Τις διαβάζετε εξάλλου και τις ακούτε καθημερινά στην Ελλάδα το τι γίνεται. Πρόσφατο περιστατικό και με τη μονάδα τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο της Λαμίας. Η μονάδα τεχνητού νεφρού στη Λαμία πραγματικά θεωρώ ότι είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει όσον αφορά τη στελέχωσή της. Υπάρχουν επανειλημμένα προκηρύξεις για να έρθουν γιατροί. Δεν έρχονται γιατροί όμως, γιατί όπως σας είπα και πριν... Μέχρι και υπουργικές παρεμβάσεις είχαμε, κύριε Αναγνωστόπουλε. Τι είπατε? Μέχρι και υπουργικές παρεμβάσεις είχαμε για τη μονάδα τεχνητού νεφρού. Όσες υπουργικές παρεμβάσεις να γίνουν, δεν πρόκειται ένας ειδικευμένος γιατρός, ο οποίος είναι σε μια ηλικία των 40 ετών, με μια οικογένεια, να φύγει σήμερα να έρθει στη Λαμία για ένα χρόνο, να φύγει από τη Λαμία να πάει στην Αλεξανδρούπολη αύριο για άλλο ένα χρόνο και να φέρνει γύρω-γύρω την Ελλάδα.
Στη συνάντηση που είχα με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γρηγοράκο, του ετώνησα το πρόβλημα και του είπα το αυτονόητο. Όταν γίνονται δύο προκηρύξεις και αποβαίνουν άγονες, να γίνεται πλέον προκήρυξη για επικουρικό γιατρό για 3 χρόνια, ώστε να μπορεί ένας επιστήμονας να προγραμματίσει τη ζωή του, την προσωπική και την οικογενειακή, και παράλληλα να προσφέρει και επιστημονικό έργο. Ικανοποιητική λοιπόν, απάντηση πήρατε? Όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις συναντήσεις οι υπουργοί ακούνε, σημειώνουν, από εκεί και πέρα περιμένουμε τις δράσεις. Οι δράσεις προφανώς θα αργήσουν από ό,τι καταλαβαίνουμε. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει επίσης μεγάλη σημασία και ένα θέμα το οποίο δεν θα προσπαθήσουμε να δαιμονοποιήσουμε το γιατρό, αλλά είναι ένα πραγματικό θέμα. Και είναι το θέμα με το φακελάκι. Και θα το κάνω πιο συγκεκριμένο για να μην το ανοίξουμε. Υπάρχουν κάποια περιστατικά τα οποία είναι κραυγαλαία. Δηλαδή, όταν προσημειώνονται χαρτονομίσματα και πιάνονται κάποιοι γιατροί, οδηγούνται στη δικαιοσύνη και εκεί βλέπουμε ότι μόνιμα πέφτουν στα μαλακά. Η δική σας άποψη για αυτό το θέμα ποια είναι, χωρίς καμία διάθεση δαιμονοποίησης? Ακούστε, κύριε Στεριόπουλε. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, η ιατρική κοινότητα έχει καταδικάσει και καταγγέλει όλα αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία ουσιαστικά αμαυρώνουν το έργο 60.000 γιατρών, οι οποίοι σε καθημερινή βάση κοιτούν να κάνουν ό,τι καλύτερο για τον Έλληνα πολίτη. Σαφώς καταδικάζουμε τα μεμονωμένα περιστατικά. Σαφώς δίνουμε και θέλουμε τον Έλληνα πολίτη δίπλα μας να καταγγέλει αυτά τα περιστατικά και στη συνέχεια τα αρμόδια όργανα θα πρέπει να κινούνται με την αυστηρότητα που πρέπει από τη στιγμή που είναι τεκμηριωμένη κάποια διαδικασία. Σαφώς όμως δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις σε πειθαρχικά συμβούλια στα οποία συμμετέχουν ανώτατοι δικαστικοί. Το τι γίνεται και αν πέφτουν στα μαλακά ή αν είναι βαριές οι τιμές, εκεί είναι κρίση καθαρά αυτών οι οποίοι απαρτίζουν τα πειθαρχικά συμβούλια, τα οποία όταν λέμε πειθαρχικά συμβούλια, δεν είναι πειθαρχικά συμβούλια από γιατρούς, είναι από ανώτατους δικαστικούς, είναι δημόσια υπηρεσία, είναι δημόσια λειτουργία αυτή οι οποίοι κάνουν την κρίση. Θα ήθελα και ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Αναγνωστόπουλε, κλείνοντας, για το γεγονός ότι η Τρόικα ουσιαστικά αρχίζει να εισάγει μία πολιτική η οποία σαν να θέλει να επιβραβεύσει το φακελάκι και να το εισάγει και στην καθημερινότητά μας με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ποια είναι η άποψή σας? Δεν ξέρω εάν η Τρόικα θέλει να επιδοτήσει ή να επιβραβεύσει το φακελάκι. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε παράνομη αμοιβή του γιατρού. Ο γιατρός οφείλει από τη στιγμή που έχει επιλέξει να κάνει ένα ιατρικό έργο στο χώρο που ετάχθη, με τις διαδικασίες και με τις συνθήκες τις οποίες έχει συμφωνήσει, να προχωρήσει και να προσφέρει το έργο του. Θα είμαστε καταγγελτικοί, θα είμαστε κατηγορηματικοί σε κάθε απόφαση που θα είναι ενάντια σε αυτή τη θέλησή μας. Μάλιστα. Πάντως το γεγονός ότι παρουσιάζεται ένα τέτοιο πρόβλημα, ειδικά αυτή την περίοδο και ειδικά με τις συνθήκες στις οποίες καλείται ο Έλληνας να ανταπεξελθεί, είναι λίγο εξοργιστικό. Κύριε Στεριόπουλε, εκείνο το οποίο έχω να πω είναι να μην διαταράσουμε την εμπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη στον Έλληνα γιατρό. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, ο Έλληνας πολίτης έχει βάλει σε δεύτερη μοίρα την υγεία του, πιεζόμενος από τα τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα τα οποία έχει, και έχει αφήσει σε δεύτερη μοίρα το θέμα της υγείας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Ήδη έχουν δημοσιευτεί μελέτες όπου όλοι οι δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας στα χρόνια της κρίσης, αυτά τα τελευταία 4 χρόνια,
έχουν ανεβεί κατακόρυφα. Και όταν λέμε έχουν ανεβεί κατακόρυφα, εννοούμε ότι θερίζουν αρρώστιες οι οποίες έχουν εξαφανιστεί, έχει μειωθεί το προσδόκιμο ηλικίας και αυτά δεν είναι καλά δείγματα για μια ευρωπαϊκή χώρα που θέλει να λέγεται σύγχρονη χώρα. Κύριε Αναγνωστόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και σας ευχαριστούμε και για το γεγονός ότι είστε διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή για να δώσετε χρήσιμες πληροφορίες. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας. Και μετά το ρεπορτάζ για τα ιατρικά θέματα, πάμε τώρα στα οικονομικά και θα συζητήσουμε για μια ακόμη φορά με τον πρόεδρο των φοροτεχνικών φθιότητας Ευρυτανίας, τον κύριο Κωστόπουλο, που τον έχουμε εδώ διότι έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Επιστροφή φόρου εισοδήματος σε επιχειρήσεις εντός τριμήνου. Αυτό αφορά όμως όσους έχουν καταθέσει φορολογική δήλωση μέχρι 31 Δωδεκάτου του 2013, σωστά? Όχι μόνο. Όχι μόνο. Ναι, είναι και όσοι θα καταθέσουν, έχουν καταθέσει δηλώσεις μέχρι 1/1/14 και μετά. Βγήκε μια εγκύκλιος θέση από την κυρία Σαβαΐδου, η οποία ορίζει κάποια πράγματα, πώς θα γίνεται η επιστροφή του φόρου εισοδήματος νομικών και φυσικών προσώπων μέσα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο κάθε έφορος θα καλεί τον φορολογούμενο σε πρώτη φάση ή θα βλέπει αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, δηλαδή αν κάποιος φορολογούμενος χρωστάει στη ΔΟΗ, θα συμψηφίζει το φόρο ο οποίος πρέπει να επιστραφεί, ή θα το επιστρέφεται καθόλου ή θα το επιστρέφεται μέρος αυτού ή αν δεν χρωστά ολόκληρος ο φόρος. Εντός 90 ημερών, σε πρώτη φάση, είναι υποχρεωμένος ο έφορας να προβεί μέσα σε αυτές τις ενέργειες. Αυτό είναι υποχρεωτικό πλέον, έτσι? Είναι υποχρεωτικό και δεν μπορεί κανείς από τους εφόρους να δεν μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό το θέμα. Πρέπει να εφαρμόσει οπωσδήποτε τη συγκεκριμένη εγκύκλιο. Αυτή είναι η εγκύκλιος που ήρθε από την κυρία Σαβαΐδου, την ακριβώς, νέα Γενική Γραμματέα Εσόδων του Υπουργείου. Μπορείτε να μας πείτε αν έχουν καθοριστεί οι αρμοδιότητες της κυρίας Σαβαΐδου? Οι αρμοδιότητες πλέον της κυρίας Σαβαΐδου ξεπερνούν κατά πολύ τις αρμοδιότητες που είχε ο κύριος Θεοχάρης. Να ξέρετε ότι από εδώ και μπρος η κυρία Σαβαΐδου... Καλό είναι αυτό ή κακό? Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο και είναι από τους λόγους που και ο κύριος Θεοχάρης διαμαρτυρόταν και έλεγε, μα εγώ ρε παιδιά δεν νομοθετώ. Εγώ εφαρμόζω τους νόμους οι οποίοι ψηφίζονται από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τώρα παρακάμπτεται αυτό το πράγμα και έρχεται η κυρία Σαβαΐδου και να μπορεί να προτείνει σχέδια νόμων και νομοθετικές ρυθμίσεις σε πάρα πολλά πράγματα που αφορούν τη φορολογική νομοθεσία. Όπως καταλαβαίνετε, η Ελληνική Βουλή ως ένα σημείο σε αυτό το κομμάτι καταργείται πλήρως και έχει το δικαίωμα πια η κυρία Σαβαΐδου, η οποία έχει αποκτήσει υπερβολικές πια αρμοδιότητες. Και σχεδόν έχει υπουργοποιηθεί, έτσι? Βεβαίως. Έγινε τσάρος της οικονομίας, διότι είναι απέτηση και της Τρόικα αυτό το πράγμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και όπως γνωρίζετε η Τρόικα διαμαρτυρήθηκε πάρα πολύ έντονα όταν παρετήθηκε ο κύριος Όταν τον εξανάγκασαν σε παρέτηση. Ναι, εντάξει, επισήμως κάποιος παρετήθηκε. Κάποιος έπρεπε να πληρώσει το μάρμαρο. Ναι. Ναι. Και αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, διότι καταργούνται καταργείται στην ουσία το κοινοβούλιο κατά αυτό το πράγμα. Αναλαμβάνοντας τόσες αρμοδιότητες η κυρία Σαβαΐδου. Ακριβώς. Κατ' εντολή της Τρόικα, έτσι? Κατ' εντολή της Τρόικα. Πάμε λοιπόν στα επόμενα θέματα τα οποία είναι σημαντικά επίσης. Με το κοινωνικό μέρισμα και τη διανομή του, τι συμβαίνει ακριβώς? Το κοινωνικό μέρισμα είναι άλλο μεγάλο θέμα.
επανεξετάστηκαν οι φορολογικές δηλώσεις που αφορούσαν τη χρήση 2012 και αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι μέχρι τώρα δεν το δικαιούταν το πήραν και αυτοί. Και αγγίξαμε περίπου τις 450.000... Ναι, αγγίξαμε γύρω στο μισό δις. Όπως αρχικά είχε υποσχεθεί. Ναι. Αγγίξαμε γύρω στο μισό δις περίπου. Βέβαια, μια άλλη μερίδα φορολογουμένων θα το πάρει το υπόλοιπο εφόσον επανεξεταστούν κάποια πράγματα γύρω στον Οκτώβριο. Αρχές Οκτωβρίου. Αρχές Οκτωβρίου. Εκεί υπόθηκε από το ρεπορτάζ το οποίο παρακολουθούσαμε και εμείς από το Υπουργείο Οικονομικών. Σωστό ναι, αυτό. Υπάρχει και εγκύκλιο συγκεκριμένη πότε θα εξεταστεί το επιπλέον. Βέβαια αυτό είναι ένα μέσα στον κυκαιώνα όλων αυτών των πραγμάτων που ζούμε. Πιστεύω ότι είναι ένα αμεληταίο ποσό. Μου θυμίζει λίγο πολύ τα συζήτια. Ναι. Το εξηγήσαμε, γιατί το είχαμε εξηγήσει. Ήταν ένα προεκλογικό κόλπο ναι. για να δώσουν κάποια από τα χρήματα του δίθεν πλεονάσματος ναι. το οποίο ακριβώς, παρουσίασε ακριβώς. η κυβέρνηση. Και όλα αυτά ήταν και προεκλογικά. Σκεφτείτε ότι προεκλογικά δεν έδωσαν αυτά τα οποία υποσχέθηκαν. Φτάνουμε τώρα αρκετούς μήνες μετά τις εκλογές να δίνουν κάποια χρήματα γιατί δέχονται πιέσεις ότι δεν τήρησαν τον λόγο τους. Αυτό είναι το πολιτικό κόλπο που. Και δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Ναι, δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Αυτή ήταν εφεύρεση. Εφόσον το έχουν τάξει, πρέπει να το δώσουν. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα που είναι επίσης σημαντικά. Ακατάσχετο, κύριε Κωστόπουλε. Από χθες το μεσημέρι άνοιξε η εφαρμογή στο Taxis.net για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι θα πρέπει να μπουν μέσα στο σύστημα του Taxis. Και να έχει ανοίξει μια φόρμα, να κάνουν την αίτηση που υπάρχει εκεί, ώστε να προσκομιστεί στην τράπεζα και μέχρι το ύψος του ποσού των 1.500 ευρώ, να μην κινδυνεύει κάποιος, να του κατασχεθεί κάποιο ποσό από οφειλές που έχει προς την εφορία. Εδώ λοιπόν για να καταλάβουν οι πολίτες, μέχρι τώρα οι τράπεζες, εάν τους χρωστούσες κάτι, έμπαιναν στο λογαριασμό που είσαι και σου έπαιρναν χρήματα. Ακριβώς. Τώρα θα μπορούν να μπαίνουν να σου πάρουν χρήματα, αλλά το πλαφόν των 1.500 ευρώ υπάρχει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα σου παίρνουν από 1.500 και πάνω αν βρίσκουν στο λογαριασμό. Ναι. Το όριο είναι μέχρι 1.500 ευρώ. Πάντως για να ξέρει και ο κόσμος, η διαδικασία είναι ότι μπαίνει με τον κωδικό του στην φόρμα του Taxis.net. Αυτό το κάνει ο ίδιος ή το κάνει... Τώρα αυτό μεγάλο... Ο λογιστής του. Στην πραγματικότητα το κάνει ο λογιστής. Το κάνει ο λογιστής. Γιατί λίγοι πια, ειδικά ηλικιωμένοι, έχουν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή μπορεί να ξέρουν πώς λειτουργεί για να μπορεί να πραγματοποιήσουν αυτή την ενέργεια. Πείτε ξανά τι πρέπει να κάνουν λοιπόν, και τι πρέπει να πούνε και στους λογιστές τους από μόνοι τους. Οι συνάδελφοι το γνωρίζουν αυτό, δεν χρειάζεται να τους πούν κάτι. Απλώς το μόνο που γίνεται είναι ότι... Δίνεις το λογαριασμό, δίνεις δηλαδή τον αριθμό του βιβλιαρίου. Λοιπόν, γίνεται η αίτηση προσκομίζοντας το IBAN. Πρέπει να προσέξει ο κόσμος το IBAN όμως να έχει συνάρτηση με το αφημί του. Γι' αυτό ίσως θα είναι καλό πρώτα να πάει στην τράπεζα να δει αν ο αριθμός φορολογικού μητρώου συμφωνεί με τον αριθμό λογαριασμού. Που να μην έχει, είναι δηλαδή ένα ναι. οποιοδήποτε τραπεζικό του βιβλιάριο, όχι, να είναι όχι. αυτό που είναι συνδεδεμένο πρέπει με το αφημί. Να είναι αυτό που είναι συνδεδεμένο με το αφημί του. Και είναι ο μοναδικός λογαριασμός του IBAN που πρέπει να αναγραφεί στην αίτηση και μετά την έκδοση η αίτηση να προσκομιστεί στην τράπεζα, ώστε μετά από την πάροδο μιας ημέρας η τράπεζα να έχει προχωρήσει στην ενέργεια του ακατασχέτου του λογαριασμού. Αυτό μιλάμε για μισθωτούς και συνταξιούχους μόνο. Για μισθωτούς και συνταξιούχους. Αυτό δεν ισχύει ναι. σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Όχι βέβαια. Μισθωτούς και συνταξιούχους. Μισθωτούς και συνταξιούχους, να είμαστε ξεκάθαροι. Πάμε τώρα στο επόμενο που έχει να κάνει που έχει σχέση με τις συνέπειες. Συνέπειες σε τι, κύριε Κωστόπουλε? Οι συνέπειες σχετικά με το θέμα αυτό, αν κάποιος δεν το κάνει, από εκεί και πέρα η τράπεζα ή η εφορία
ή οποιοδήποτε άλλος φορέας που διεκδικεί χρήματα από τον φορολογούμενο θα έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει στο λογαριασμό του και να του απορροφά τη μισθοδοσία του ή τη σύνταξή του. Ανεξαρτήτως τράπεζας. Ανεξαρτήτως. Αυτό είναι συνδεδεμένο δηλαδή ολόκληρο. Είναι συνδεδεμένο ολόκληρο. Δηλαδή αν έχεις μία οφειλή σε άλλη τράπεζα, μπορεί η τράπεζα να μπει σε λογαριασμό άλλης τράπεζας και να σου πάρει λεφτά. Όχι, 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 όχι αυτό. Όχι αυτό. Έτσι, όχι μπράβο, αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί αρχίζουν και υπάρχουν και τέτοιοι φόβοι. Υπάρχει αυτή η φοβικότητα που έχει δημιουργηθεί, αλλά να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Μιλάμε μόνο για οφειλές προς το δημόσιο. Οφειλές προς το δημόσιο. Και προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία βέβαια ακόμη δεν έχει προχωρήσει η διαδικασία. Πολύ σύντομα από ό,τι βλέπουμε θα προχωρήσει, διότι όπως έχουμε πει και άλλη φορά έχει σταθεί το κέντρο εισπράξεως ασφαλιστικών εισφορών, που εκεί θα δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα, γιατί από μία πρόσφατη μελέτη που έγινε, οι μισοί σχεδόν επαγγελματίες αδυνατούν... Αυτό για να το ξεκαθαρίσουμε. Δηλαδή... Αν κάποιος επιχειρηματίας, αν κάποιος ελεύθερος επαγγελματίας έχει οφειλές προς το ΤΕΒΕ, στον ΟΑΕ δηλαδή, έτσι, θα μπορεί να μπαίνει το ασφαλιστικό ταμείο σε οποιοδήποτε λογαριασμό του και να του τραβάει λεφτά. Βεβαίως. Ακόμη δεν έχει συμβεί αυτό, αλλά πολύ σύντομα αυτό θα είναι μια πραγματικότητα. Είναι μη αντιστρέψιμο δηλαδή αυτό. Προς το παρόν είναι μη αντιστρέψιμο. Πάντως όπως και να έχει... Χωρίς να έχει εφαρμοστεί ακόμα, έχουμε την εκτίμηση αυτή τη στιγμή ότι πάμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι, ναι, ολοταχώς είναι και επιταγή της Τρόικα αυτό. Εάν δεν συμβεί το γεγονός να υπάρξει κάποια ευνοϊκή ρύθμιση από ό,τι θυμολογείται... Να υπάρξει μια ρύθμιση μέχρι 100... Αυτό που λέγαμε με τις 100 δόσεις τουλάχιστον. Ναι, ναι. Αυτό μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Είναι στο τραπέζι των συζητήσεων. Γιατί θα πρέπει να συμφωνήσει και η Τρόικα για αυτό το πράγμα. Γιατί όπου πάμε δυστυχώς μπροστά μας συναντούμε την Τρόικα. Βέβαια. Τις μνημονιακές μας υποχρεώσεις. Ακριβώς. Πάντως δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στην αγορά. Η αγορά σχεδόν έχει καταρρεύσει. Οι επαγγελματίες αδυνατούν να πληρώσουν πάρα πολλά πράγματα, το βλέπουμε κάθε μέρα, και αν συνεχιστεί, οι πιο πολλές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν στο κλείσιμο, αναπόφευκτα. Δηλαδή, για να το συνοψίσουμε τώρα, έχουμε το ακατάσχετο, θα πρέπει κάποιος να πάει οπωσδήποτε και να κάνει μια αίτηση, να δώσει... τον συγκεκριμένο αριθμό λογαριασμού με το IBAN που είναι συνδεδεμένος με τον αριθμό φορολογικού μητρώου του, ναι, έτσι ώστε να προχωρήσει η ενέργεια για το ακατάσχετο μέχρι τα 1500. Πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε αυτό. Διαφορετικά η τράπεζα θα μπορεί να του παίρνει όλα τα χρήματα. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό γίνεται για να υπάρχει η προστασία στο όριο των 1500 ευρώ. Ακριβώς, γιατί διαπιστώθηκε ότι πια πολλοί άνθρωποι δεν θα έχουν τα χρειώδη. Μέχρι τώρα επενέβαινε το δημόσιο ταμείο και του δημιουργούσε πρόβλημα στα χρήματα τα οποία χρωστούσε προς και την... Και αυτό επαναλαμβάνουμε, δεν γίνεται δια μαγείας. Όχι. Πρέπει να κάνει τη διαδικασία ο φορολογούμενος, να τελειοποιήσει ουσιαστικά αυτή τη διαδικασία, την αίτηση και μετά να την πάει στην τράπεζα έτσι ώστε να ισχύσει αυτό το μέτρο. Ναι, ναι, δεν είναι αυτόματη η διαδικασία της προστασίας μέχρι τα 1500. Όχι, δεν υπάρχει αυτόματη διαδικασία. Υπάρχουν συγκεκριμένες διεργασίες που πρέπει να γίνουν. Άρα έχουμε καταιγισμό εξελίξεων οικονομικών και με τα μαντάτα αυτά ότι και στους ελεύθερους επαγγελματίες θα ισχύσει ακριβώς το ίδιο. Ας ελπίσουμε ότι το μέτρο των, δεν ξέρω αν θα είναι 100 ή θα είναι 80 ή 120 οι δόσεις για τον ΟΑΕ, ας ελπίσουμε ότι θα περάσει, διότι εάν μπορεί να πάρει και από τους λογαριασμούς των επιχειρηματιών το ασφαλιστικό ταμείο, τότε δυστυχώς θα μετρήσουμε πολλές επιχειρήσεις ακόμη να κλείνουν. Έτσι, μα δεν εδώ δεν είναι μόνο θέμα λογαριασμών, είναι θέμα και κατασχέσεων ακίνητης περιουσίας. Γιατί... Ήδη η ΔΟΗ στέλνει κατασχετήρια τα οποία τα εγγράφουν στο υποθεκοφυλάκιο και
δεν μπορεί κανείς να κάνει οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Θα πρέπει πρώτα να έχει εξοφλήσει τα χρέη του προς το δημόσιο, τα οποία αυξάνονται με λιγκιώδεις ρυθμούς, ειδικά τώρα που γίνανε οι καθαρίσεις των φορολογικών δηλώσεων, θα εγγραφούν ακόμη κι άλλα δισεκατομμύρια στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Όπως καταλαβαίνετε, από 67 δισεκατομμύρια που ήταν μέχρι τώρα, πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε γύρω στα 85 με 90 δις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Είναι απίστευτο το νούμερο αυτό. Είναι απίστευτο το ποσό πραγματικά και είναι απίστευτα και τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται εις βάρος του ελληνικού λαού μέσα σε αυτή την περίοδο κρίσης. Δηλαδή, πού θα σταματήσει αυτό, αν είναι δυνατόν? Δεν βλέπουμε να σταματάει κάπου και είναι πρωτοφανές μέσα στο μήνα Αύγουστο που ο περισσότερος κόσμος στα μπάνια του λαού τα αποφασίζει. Θέλει να κάνει μερικές μέρες να ξεφύγει από την καθημερινότητα, η οποία είναι αμήλικτη, να ψηφίζονται νόμοι οι οποίοι οδηγούν... Σταθερινά τμήματα της Βουλής. Οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικοί νόμοι που θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στη ζωή των όλων μας, όλων των Ελλήνων, και βλέπουμε ότι μέσα στο μήνα Αύγουστο, από 1 Αυγούστου, θα αρχίζει να εκδίδεται και ο ΕΝΦΙΑ, ο ενιαίος φόρος ιδιοκτητών ακινήτων, ο οποίος αντικαθιστά το λεγόμενο χαράτσι, ναι. Και θα είναι και επί των ηλεκτροδοτουμένων και των μη ηλεκτροδοτουμένων ακινήτων και των ημιτελών και των αγροτεμαχίων, και το ύψος του ποσού... Βάλτε μια άλλο τελεία, κύριε Κωστόπουλε. Τους μαυρίσαμε την ψυχή. Να τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο, να πάρουν καμιά ανάσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σίγουρα πολύ γρήγορα.